να το πάμε στην πολύ 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 αγαπημένη μας Ναταλία Γερμανού, ναι, η οποία μιλάει στα κορίτσια για σπίτι, παιδιά, για τη ζωή της, τους έρωτές της, για το αν έχει υπάρξει άπιστη, αλλά και αν έχουν απιστήσει βάρος της. Oh. Με απόλυτη ειλικρίνεια, η Ναταλία Γερμανού τα λέει όλα στα κορίτσια για σπίτι. Στα μάτια με κοιτάς, με τα χαμογελάς. Οφείλω να σου εξομολογηθώ ότι περιμένω κάθε χρόνο πάρα πολύ αγωνία αυτή τη συνάντησή μας στην τηλεοπτική. Και εγώ οφείλω να πω ότι την αργήσαμε κιόλας, γιατί είσαι το κορίτσι μου το αγαπημένο εδώ το σαλονικιώτικο και το λέμε από τον Οκτώβριο. Να λέω όμως σε τι φάση σε βρίσκω. Σε πολύ καλή φάση, δόξα τω Θεώ. Κοίταξε, νομίζω ότι οποιοδήποτε άνθρωπος αυτή τη στιγμή μπορεί να λέει ότι έχει δουλειά και την υγεία του, πρέπει να κάνει το σταυρό του, έτσι. Οπότε, δόξα τω Θεώ, μπορώ να σου πω ότι είμαι καλά. Έχω ζήσει πολύ ωραίες ερωτικές ιστορίες στη ζωή μου, όπως ξέρει και η μισή Ελλάδα. Άλλωστε, δεν έχουν μείνει και πολύ κρυφές, γιατί δεν προσπάθησα και να τις κρύψω. Και νομίζω ότι ίσως στη γωνία να με περιμένουν και άλλες. Είσαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι αν θες να κρατήσεις κάτι κρυφό, μπορείς να το καταφέρεις. Ναι, το πιστεύω. Το πιστεύω. Και μου έχει τύχει κιόλας, γιατί ξέρεις, μπορεί κάποιες φορές στη ζωή μου, ας πούμε, να ήμουν με κάποιον άνθρωπο που να ήταν εκτός χώρου και να μην ένιωθε άνετα με τους φωτογράφους ή με τη δημοσιοποίηση, ας πούμε, της ιστορίας. Και το κράτησα πολύ άνετα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Άμα θέλεις, μπορείς. Άμα θέλεις, μπορείς. Εγώ έκανα γάμο που δεν, ξέρεις, έμεινε μακριά από τη δημοσιότητα και μαθαίρθηκε αφού γυρίσαμε από το ταξίδι του μέλητος με τον Πέτρο. Άμα θέλεις, μπορείς. Θεωρείς ότι υπάρχει ένας αμοιβαίος σεβασμός από αυτούς τους ανθρώπους δημοσιογράφους στη ζωή σου? Νομίζω ναι, νομίζω ναι. Πιστεύω ότι μου έχουν φερθεί πάρα πολύ καλά και οι δημοσιογράφοι και τα κανάλια και οι φωτογράφοι. Πιστεύω ότι υπάρχει ένας αμοιβαίος σεβασμός και από εκείνους προς εμένα και από μένα προς αυτούς. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι και αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται για να βγάλουν το ψωμί τους, έτσι. Δεν μου έχει τύχει ποτέ να τσακωθώ με φωτορεπόρτερ ή με δημοσιογράφο. Εγώ να εμπιστευτώ πάλι για σένα, ποτέ ξανά. Με το χέρι στην καρδιά, πες μου για ποιον έγραψε το ποτέ ξανά. Με το χέρι στην καρδιά θα σου πω ότι το ποτέ ξανά γράφτηκε για μια ιστορία ερωτική η οποία έλαβε χώρα και χώρο πριν από μερικά χρόνια. Πόσα? Περίπου τρία. Τρία, πρόσφατα. Τρία, τρεις ή μισή χρόνια περίπου. Ναι, πρόσφατα πολύ δεν το λες, ούτε και παμπάλαιο το λες. Αλλά είναι μια φράση την οποία μου την απευθύνανε. Δεν την απευθύνω εγώ σε κάποιον. Σου είπε δηλαδή κάποιος εγώ να εμπιστευτώ? Ναι. Για κάποιους λόγους έχασα την εμπιστοσύνη αυτού του ανθρώπου. Φταίω δηλαδή. Δεν είναι ότι φταίει αυτός. Φταίω εγώ. Την έχασε την εμπιστοσύνη του και όταν του είπα μια ευκαιρία ακόμα, παρακαλώ, θα ήθελα πολύ, μου είπε ποτέ ξανά. Λειτουργώ στις σχέσεις μου μόνο με την καρδιά μου. Το μυαλό απουσιάζει πλήρως. Η λογική είναι απούσα εντελώς. Όταν μπαίνω σε μια σχέση, βουτάω στα βαθιά κατευθείαν, βουτάω με το κεφάλι, βουτάω με την καρδιά, βουτάω χωρίς να σκέφτομαι ποτέ τίποτα, ούτε τις συνέπειες, ούτε τίποτα. Θεωρώ ότι ο έρωτας είναι κάτι που όταν ξεκινάς και λες μισό λεπτό να τα ζυγίσουμε τα πράγματα όμως. Τώρα αυτό είναι λάθος. Τότε μην ερωτευτείς. Ήσουν ποτέ το κορίτσι που σκεφτότανε το τι θα πει ο κόσμος? Αν σου πω ότι δεν με νοιάζει και καθόλου τι θα πει ο κόσμος, θα σου πω ψέματα. Με νοιάζει. Θα ήθελα να ήμουν πιο γενναία, δηλαδή θα ήθελα να ήμουν το είδος της γυναίκας που ζει τη ζωή της χωρίς να τη νοιάζει καθόλου που θα πει ο κόσμος, αλλά δεν είμαι, δυστυχώς. Είσαι πιστής σαν άνθρωπος? Όταν δεν βαριέμαι, είμαι πιστή. Όταν αρχίζω και λοξοκοιτάζω, σημαίνει ότι αυτόν με τον οποίο είμαι, έχω αρχίσει και τον βαριέμαι. Και, δηλαδή, εκείνος με έχει κάνει και έχω βαρεθεί. Δεν φταίω ποτέ εγώ σε αυτό. Έχεις απιστήσει, δηλαδή?
Έχω υπάρξει άπιστη. Εσύ έχεις πιάσει κάποιον? Εγώ δεν το κάνω ποτέ αυτό. Δεν ψάχνεις? Δεν το θεωρώ ότι. Να πάει ο άλλος και να μου πει: αγάπη μου, μπαίνω στον ντους. Κρατάς λίγο το κινητό μου μέχρι να κάνω μπάνιο και να μου το αφήσει στα χέρια μου και να αρχίσει το κινητό του να χτυπάει και να βλέπω Τζέσικα, Ελένη, Κλαούντια, Γαβριέλα. Δεν θα το σηκώσω. Τι έχουν απαντήσει όμως? Ποτέ? Έχεις έρθει σε αυτή τη θέση? Βεβαίως. Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές. Τι έκανες? Πάρα πολλές φορές, φαντάζομαι. Δηλαδή, σε όλη μου τη ζωή, μία φορά το έμαθα, άλλη μία φορά μου το έπανε. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και άλλες που δεν το έμαθα ποτέ. Θα μπορούσε κάποιος από αυτούς που έχουν περάσει τη ζωή σου μετά τον πρώτο γάμο σου, ναι, να είναι ο επόμενος άντρας που θα έκανες αυτό το βήμα? Ναι, έχω φτάσει. Έχω φτάσει. Αλλά δεν ήταν τελικά. Ποιος ήταν? Μα σοβαρολογείς τώρα. Είναι όμως, μπράβο για την προσπάθεια, έτσι. Δηλαδή, τις αναγνωρίζουμε και μόνο ότι το προσπαθεί. Είναι γλυκό εκ μέρους της. Δώστε της μια αύξηση. Άντε κάποια μου μια σπρώπατο, καιρός να πάμε παρακάτω. Είμαστε και επίσημα στην ανοιξιάρικη σεζόν πλέον. Πάμε στο άλλο κομμάτι το μεγάλο της ζωής σου. Πέμπτη χρονιά φέτος. Ναι. Νιώθεις καλά φέτος εκεί? Νιώθεις ασφάλεια? Ασφάλεια είναι μια μεγάλη κουβέντα να την πεις πλέον για την ελληνική τηλεόραση στο 2013. Δεν νιώθω ότι έχω δέσει το γαϊδαρό μου, αν μπορώ να σου το πω έτσι, γιατί δεν νιώθω ποτέ τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω αν του χρόνου θα έχω δουλειά, όπως πιστεύω ότι αν ρωτήσεις 10 παρουσιαστές, δεν πιστεύω ότι και οι 10 θα σου πούνε Ελένη μου, είμαι σίγουρη ότι του χρόνου εγώ θα έχω δουλειά. Την αγαπάω τόσο πολύ αυτή την εκπομπή, Ελένη, πραγματικά είναι μια εκπομπή που για μένα είναι το σημαντικότερο τηλεοπτικό μου βήμα το μες στην Καλλιχαρά. Είναι σαν να βρήκα τον εαυτό μου στο πρωινό του Σαββατοκύριακου. Είναι το καλύτερο τηλεοπτικό μου βήμα μέχρι τώρα τουλάχιστον. Δεν είναι απαραίτητες να απαντάς φέτος γιατί πως θα πεινάς την τεπαθούλου. Είναι αλήθεια. Ξέρεις, δεν είναι ότι βαρέθηκα. Νομίζω ότι και η ίδια βαρέθηκε να με ακούει εμένα να απαντάω για εκείνη. Μέσα στο παιχνίδι είναι γι' αυτό. Μέσα στο παιχνίδι. Πέρυσι με ρωτούσαν για την Έλενα. Πρόπερσι για τη Σύση. Φέτος με ρωτάνε για την Κωνσταντίνα. Εντάξει, είναι το νέο πρόσωπο της εκπομπής, η Κωνσταντίνα. Ξέρεις, ήρθε σε μια ταραχώδη σεζόν η Κωνσταντίνα φέτος, οπότε λογικό είναι να με ρωτάνε για την Κωνσταντίνα φέτος. Βλέπεις κάποια χαρακτηριστικά που λες ότι αυτά θα μπορούσαν να την κάνουν μια ξεχωριστή τηλεοπτική παρουσία? Ναι. Πιστεύω ότι έχει. Διάβαζα πρόσφατα ένα άρθρο στο Yupi του Δημήτρη του Τσακούμη, ο οποίος έλεγε ότι η Κωνσταντίνα, έγραψε ότι η Κωνσταντίνα είναι η νέα Μενεγάκη. Σίγουρα το έγραψε αυτό βλέποντας κάτι. Η Κωνσταντίνα έχει κοινά με την Ελένη, με την έννοια ότι έχει την αθότητα της Ελένης στο ξεκίνημά της, την τζαχπινιά της, τη φρεσκάδα της, αυτή την πονηριά των ματιών, ξέρεις, τη γλύκα, και έχει και τσαμπουκά, είναι ένα γενναίο κορίτσι, πολύ το έχω ξαναπεί αυτό πολλές φορές, έχει πείσμα. Και θέλει, αυτό το που λέμε όταν θέλεις κάτι πολύ το πετυχαίνεις, έχει την θέληση και το φιλότιμο να δουλέψει πάρα πολύ για να κάνει τηλεόραση, να ασχοληθεί με την τηλεόραση. Αν υπάρχει παράδεισμος, τότε είναι στα μάτια σου. Αν υπάρχει παράδεισμος, επιτέλους τον βρήκα. Και αν το χρόνο τελειώσει τηλεόραση? Αν του χρόνου τελειώσει η τηλεόραση, θα πρέπει να βρω άμεσα να κάνω κάτι άλλο για να δουλέψω για βιοποριστικούς λόγους. Κανονικά. Βέβαια, δεν το έχω σκεφτεί. Τι νομίζω, ότι κοιμάμαι και ξυπνάω με τη σιγουριά ότι οπωσδήποτε θα υπάρξει κάποιος που θα πει μη στεναχωριέσαι, εγώ εδώ είμαι για σένα. Εγώ δεν από τα 17 μου δουλεύω, δεν είχα ποτέ μου έναν πλούσιο σύζυγο ή ένα πλούσιο σύντροφο να με εξασφαλίζει, γιατί μεγάλωσα με μία μάνα και έναν πατέρα, οι οποίοι μου είπαν ποτέ σου δεν θα στηριχτείς στα λεφτά κάποιου άλλου. Θα βγάζεις πάντα το δικό σου χαρτζιλίκι και θα έχεις πάντα τα δικά σου λεφτά, διότι προτιμούμε να ερωτευτείς τον γκαραζιέρι, τον περιπτερά, τον μανάβη της γωνίας, αρκεί να τον αγαπάς, παρά να έρθεις και να μας πεις ότι δεν θα δουλεύω, αλλά μη σας νοιάζει, βρήκα πλούσιο γαμπρό. Αυτό δεν θα στο συγχωρέσουμε ποτέ. Έχεις ξανακούσει οι γονείς να το λένε αυτό?
Ναι, αυτή ήταν η δική μου γονείς. Να σχολιάσουμε λίγο μερικά ζευγάρια τη ελληνική ζωή. Να τα σχολιάσουμε. Μέρη Συνατσάκη και Μύρο Αναστρατή. Νομίζω επειδή του έχω ζήσει λίγο, γιατί έτσι έχω κάπω φιλικέ σχέσει μαζί του, μπορώ να πω ότι είναι από τα πιο ταιριαστά ζευγάρια που ξέρω. Μοιράζονται ένα κοινό κώδικα στο χιούμορ του. Πραγματικά κοινό κώδικα. Τη Μέρη τη θεωρώ από τι πολύ καλέ κιόλα παρουσιάστριε στην ελληνική τηλεόραση, γιατί είναι από τι ελάχιστε μη ξανθέ επίση, όπω και εσύ άλλωστε. Χρήστο Χολίδη, το ξανομικό. Πολύ συζητημένο ζευγάρι. Είναι Ράιδα και το Παλικάρι. Δηλαδή αυτοί οι δυο είναι σαν να βγήκαν από την. Αν γυριζόταν το remake τη ταινία, είναι Ράιδα και το Παλικάρι, και μου λέγανε φτιάξε μα το cast, θα έλεγα. Θέλω το Χολίδη στο ρόλο του Παπαμιχαήλ και τη Δούκη στο ρόλο της Αλίκης. Ηλίας Βρετός, Ευαγγελία Ραβανίδη. Το παραδέχτηκαν και αυτοί, γιατί είναι και φίλοι μου. Την Ευαγγελία τη συμπαθώ πάρα πολύ και το ξέρεις και θεωρώ ότι είναι από τα πιο γλυκά κορίτσια. Είναι πανέμορφη, είναι δηλαδή σαν να... Για μένα είναι η Ελληνίδα Grace Kelly η Ευαγγελία. Η Ελληνίδα Grace Kelly. Και θεωρώ ότι ο Ηλίας Βρετός είναι τόσο τυχερός που έχει αυτό το πλάσμα στη ζωή του, που θα έπρεπε σε κάθε εκκλησία που περνάει να σταματάει, να ανάβει ένα κερί, να λέει σε ευχαριστώ Θεέ μου που έχω την Ευαγγελία Ραβανή στη ζωή μου, σε ευχαριστώ Θεέ μου, να κάνει τρεις μετάνοιες, να σηκώνεται, να ξαναμπαίνει στο αμάξι και να φεύγει. Πραγματικά, είναι πάρα πολύ τυχερός που έχει την Ευαγγελία. Είναι διαμάντι και μέσα της και έξω της. Θέλω να σπάσω. Ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι αυτή την περίοδο που το ακούς και το ξανακούς, το αυτοκίνητο, αυτό που σε εκφράζει? Το παιδί γενναίο μου αρέσει, που έγραψε ο Δόξας και ο Θεοφάνος στον Κωνσταντίνο, στον Αργυρό. Δεν κάνω το σπουδαίο, μα είμαι παιδί γενναίο. Δεν κάνω το σπουδαίο, μα είμαι παιδί